σε ένα ειδηλιακό σκηνικό με άνδρες παραδοσιακών συλλόγων να χορεύουν πεντοζάλι στο λιμενοβραχείο να δίπλα από τον Αιγυπτιακό φάρο και κριτικοπούλες να δίνουν τον παλμό στην πλατεία του Γιαλί Τζαμί, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της δεύτερης παραδοσιακής στράτας. Τη θεαματική έναρξη παρακολούθησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατέρινα Σακελαροπούλου μαζί με τον σύντροφό της Παύλο Κοτσόνη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Δημάρχου Χανίων, περπάτησε από την πλατεία Κατεχάκη μέχρι την πλατεία του Γιάλι Τζαμί, συνοδεία παραδοσιακού κριτικού συγκροτήματος, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή της. Ούτε νύφης δεν με πήγαν έτσι. Λίγο αργότερα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, εγκαινιάζοντας το δεύτερο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων, η κυρία Σακελαροπούλου έκανε ειδική αναφορά στην αναβίωση της παραδοσιακής στράτας. Κρήτη έχει ένα χαρακτηριστικό, μεταξύ πολλών άλλων, σε αρπάζει συγκινησιακά, σου επιβάλλεται. Τα Χανιά είναι από μόνα τους, ειδικά το λιμάνι των Χανίων, ένα φοβερό σκηνικό. Και όσοι από εμάς είχαμε λίγο νωρίτερα την τύχη να παρακολουθήσουμε έναν εξαιρετικό πεντοζάλι στην άκρη του Μόλου από μια ομάδα ανδρών, πραγματικά νομίζω ότι θα κάνουμε καιρό να το ξεχάσουμε. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή. Για μια διοργάνωση που αναζητεί τις γέφυρες που συνδέουν το εθνικό με το τοπικό και το εθνικό με το παγκόσμιο, έκανε λόγο η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο σύντομο χαιρετισμό που απίφθινε στα εγκαίνια του φεστιβάλ. Μια πνευματική γιορτή που κατάφερε ήδη από τον πρώτο χρόνο της θέσπισής της να γίνει μια ζωντανή συνάθρηση των ανθρώπων του βιβλίου. Μια εξωστρεφής, πλούσια σε περιεχόμενο, στενά δεμένη με τους σύγχρονους προβληματισμούς διοργάνωση. Εκδήλωση που την αγκάλιασε όχι μόνο η Δημοτική και η Περιφερειακή Αρχή, αλλά και όλοι οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες. Ο Δήμαρχος Χανίων χαρακτηρίζει το Φεστιβάλ Βιβλίου καύχημα για όλους τους πολίτες, σημειώνοντας ότι δικαιώνει τις κοινές προσπάθειες της αυτοδιοίκησης για νέους θεσμούς, με έμφαση στον πολιτισμό. Η ύπαρξη των εμβληματικών χώρων, αλλά και η νοσταλγική ατμόσφαιρα που αποπνέει το ενετικό λιμάνι, καθιστούν μοναδική την εμπειρία του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Η πόλη των Χανίων, της οποίας σήμερα είστε επίτιμη δημότης, έχει αρχίσει να αναπτύσσει μια σημαντική δυναμική σε όλες τις εκφάσεις του πολιτισμού. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία το κοινό των Χανίων και ευρύτερα της Κρήτης και όσοι ακόμη φίλοι του βιβλίου μας επισκεφθούν από άλλα μέρη της Ελλάδας να δουν πολύ σημαντικούς συγγραφείς και διάσημα ονόματα. Περισσότεροι από 100 συγγραφείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί άνθρωποι των γραμμάτων, θα πλαισιώσουν τις 60 εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο σε χώρους πολιτισμού των Χανίων.